Πολλά χαιρετισμένα σε όλους, Crespo Greek εδώ πέρα και σήμερα θα κάνουμε ένα από τα πιο σημαντικότερα μαθήματα του After Effects. Αλλά αυτό το μάθημα δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το After Effects. Έχει να κάνει σχέση με τα εφέ και presets και τα plugins που πρέπει να υπάρχουν στο πρόγραμμα Adobe After Effects στον υπολογιστή σου για να κάνεις μια σωστή δουλειά. Φυσικά μπορείς να το κάνεις και χωρίς αυτά, αλλά επειδή εγώ στα επόμενα βίντεο και tutorials μου θα τα χρησιμοποιώ πιο πολύ, είπα να κάνω αυτό το βιντεάκι να σας τα δείξω πώς να τα κατεβάσετε όλα μαζί. Φυσικά να πάτε να τα αγοράσετε. Μην τυχόν πάτε στο Pirate Bay και τα κατεβάσετε πειρατικά. Ας πάμε στο tutorial, άντε βαρέθηκα. Πολλά χαιρετίσματα. Συγγνώμη, αυτό το έχω πει ήδη. Λοιπόν, μπαίνετε στο Google. Γράφετε στην μπάρα αναζήτησης Magic Bullet. Το πρώτο link πατάτε. Έρχεστε εδώ που λέει Product. Πατάτε Magic Bullet Suite. Έρχεστε εδώ πέρα που λέει $400 και το αγοράζετε. Πλάκα κάνω. Παιδιά, πατάτε εδώ πέρα που λέει Try Free. Εδώ πέρα θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία σας. Christopher, ναι, αυτός είμαι. Αυτός είμαι στην Αργεντινή. Θέλω το After Effects, είμαι μαθητής. Και έχω Windows. Αν είστε καμένοι και έχετε Mac, πατήστε Mac. Πατήστε ένα κλικ εδώ στο Magic Bullet και Summit. Μόλις πατήσετε Summit θα δείτε ότι αρχίζει να κατεβαίνει εδώ πέρα στη γωνία. Μόλις κατέβει και τελειώσει, το φέρνετε στην επιφάνεια εργασίας, πατάτε αποσυμπίεση εδώ πέρα, βγαίνει αυτός ο φάκελος, πατάτε διπλό κλικ και το ανοίγετε. Ανοίγετε το 64, εκτός και αν δουλεύετε σε κανένα notebook και έχετε το 32, πατάτε εκείνο. Πολύ λογικό μέχρι στιγμής. Και θα έρθετε σε αυτήν εδώ τη σελίδα. Πατήστε φυσικά Next, Yes. Και εδώ πέρα πρέπει να βάλετε τα Serial Numbers. Διαλέξτε τα πάντα από εδώ κάτω, επειδή πιστέψε με τα χρειάζεστε όλα, και θα πατήσετε στο link που έχω κάτω στο description και θα σας φέρει σε αυτήν εδώ τη σελίδα, όπου κάνοντας scroll down θα βρείτε όλα αυτά τα serial numbers. Διαλέγετε το Magic Bullet, ας πούμε Instant HD, έρχεστε εδώ πέρα, το κάνετε ένα summit και σας λέει Thanks for purchasing Magic Bullet Instant HD. Όλα αυτά πατάτε OK, the next. Διαλέξτε το After Effects εδώ πέρα, ποιο έχετε δεν ξέρω κι εγώ. Finish. Αυτό ήταν για το Magic Bullet. Μετά πατάτε το link που έχω στο description. Θα σας πάει, μπαίνουν σε αυτή τη σελίδα στο Pirate Bay. Κατεβάζετε το Optical Flares από το Video Copilot. Μόλις κατεβάζετε τα Optical Flares, έρχεστε πάλι στις λήψεις σας εδώ πέρα. Video Copilot, Optical Flare για PC. Τα κάνετε μια αντιγραφή και τα φέρνετε στα πρόγραμμα files Adobe After Effects CSX Support Files, Plugins και Beam, το κολλάτε εδώ πέρα, κλείνετε αυτό, πάμε στο Twixtor τώρα, που είναι ένα πρόγραμμα για slow motion, στο οποίο θα βρείτε στο link αυτό που θα σας βάλω εδώ πέρα. Μόλις έρθετε σε αυτό το link πατήστε download, περιμένετε μέχρι να γεμίσει, bla bla bla, thank you, ευχαριστώ, το πατάτε μια φορά, πατάτε διπλό κλικ εδώ πέρα, κάνετε extract στην επιφάνεια εργασίας, Beam έγινε, κλείνετε. Έρχεστε εδώ πέρα, Twixtor, πατάτε διπλό κλικ, yes, Beam έγινε γι' αυτό, next, next, yes, next, next. Και εδώ πέρα θα σας ζητήσει αυτό εδώ πέρα, username και code. Πολύ απλά ελάτε στο Google σε ένα από αυτές τις σελίδες for room και θα δείτε εδώ πέρα username, bam, αντιγράψτε το από αυτό να. Και παιδιά ξαναλέω, αυτό είναι το Twixtor το 4,5. Αν έχετε το 5 version του Twixtor δεν θα δουλέψει ο κωδικός γιατί έχουν κάνει κάποιο update, το έχω ψάξει, εμπιστευτείτε με. Install Pro version, Demo version, Install Pro version. Και είστε πλέον έτοιμοι με 3 καινούρια plugins και effects στο Adobe After Effects να πάτε και να κάνετε pro τις δουλειές σας. Ανοίγετε λοιπόν το After Effects και ουσιαστικά παιδιά για να σας εξηγήσω τι είναι όλα αυτά τα 3 plugins και effects που σας έβαλα να κατεβάσετε. Λοιπόν, δείτε. Έρχεστε εδώ πέρα στα εφέ. Μόλις τα έχετε κατεβάσει και είναι όλα έτοιμα, έχετε αυτά τα Magic Bullet. Colorista, Magic Bullet Cosmo, Frames, Instant Mojo και όλα αυτά. Ας πούμε δείτε το Mojo. Τέλειο. Ctrl Z. Δείτε το Colorista. Midtones. Μόνο τα Shadows μπορώ να βάλω. Κόκκινο. Τέλειο. Μπορώ να ανεβάσω ό,τι είναι σε χρώμα πράσινο. Beam, βλέπετε εδώ πέρα. Τέλειο, delete.
Για να σας δείξω λοιπόν τι είναι τα Optical Flares, κάνοντας ένα καινούριο solid εδώ πέρα. Μην ανησυχείτε, αυτά δεν πρέπει να ακολουθήσετε να κάνετε τίποτα, απλά σας δείχνω τώρα. Κάνετε ένα μαύρο solid, το βάζετε στο screen και βάζετε τα... Πού είναι? Εδώ πέρα τα τελευταία Optical Flares. Και δείτε τι είναι το Optical Flares. Είναι ουσιαστικά ένα φωτεινό σημάδι εδώ πέρα που κάνει σαν να υπάρχει ένας ήλιος και να υπάρχει όλο αυτό εδώ πέρα το φωτεινό πράγμα, δεν ξέρω και εγώ πώς να σας το εξηγήσω, παιδιά, ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Το οποίο μπορείτε να πατήσετε options εδώ πέρα πάνω και να διαλέξετε όποιο εσείς θέλετε σε χρώμα και σχέδιο, όπως εδώ πέρα ας πούμε. Αλλά θέλω μήπως κόκκινο, εγώ πατάω κόκκινο, ok, bam, και έχετε κόκκινο. Είναι τέλειο πράγμα, γι' αυτό σας βάζω να το κατεβάσετε. Και το Twix τώρα επίσης είναι κάπου εδώ πέρα, της Revolution, ορίστε το Twix τώρα, είναι ουσιαστικά για slow motion, το οποίο βαριέμαι αυτή τη στιγμή να σας το δείξω επειδή θα κολλήσει ο υπολογιστής μου, ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το βίντεο για να κατεβάσετε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι απαραίτητα, παιδιά, πιστέψτε με, εγώ στα επόμενα βίντεο μου θα τα χρησιμοποιώ. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι για σήμερα. Θα το ξαναπούμε στα επόμενα και καλύτερα βίντεο του After Effects. Γεια σας!